Καλημέρα σας. Μια και έρχεται η εποχή που όλοι προετοιμαζόμαστε για να ετοιμάσουμε τα καυσόξυλά μας για το τζάκι, τη σόμπα ή το λέβητα με τα ξύλα που έχουμε, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τρία μηχανήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε εύκολα τη δουλειά μας στο σπίτι, ερασιτεχνικής ή με επαγγελματική χρήση ανάλογα την ποσότητα των ξύλων και το μέγεθος αυτών που έχουμε στο σπίτι. Έχουμε έναν οριζόντιο υδραυλικό ηλεκτρικό 7 τόνους πίεση. Έχουμε έναν οριζόντιο ηλεκτρικό επίσης Kinetic 8 τόνους πίεση και έχουμε και έναν οριζόντιο 15 τόνου βενζινοκίνητο 15 τόνους πίεση. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι τη διαφορά τώρα τους Kinetic με τους υδραυλικούς. Οι υδραυλικοί έχουν το κλασικό σύστημα όπου ένα ηλεκτρομοτέρ κινεί μια αντλία, πιέζει ένα έμβολο με τα λάδια και κινεί το έμβολο στην ουσία, το ξύλο, ώστε να μπορέσει να το κόψει σε σταθερό κομμάτι. Το Kinetic είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αρκετά πιο γρήγορη. Όλη η ιστορία στην ουσία σε αυτό είναι το θέμα της ταχύτητας που κόβουμε, είναι έως και 6 φορές γρηγορότερο από ένα κλασικό υδραυλικό. Έχουμε ένα ηλεκτρομοτέρ, το οποίο κινεί στην ουσία με έναν ημάντα δύο βολάν, δύο αντεμένιες βαρέου τύπου τροχαλίες, οι οποίες αποθηκεύουν την ενέργεια και εμπλέκοντας το έμβολο, στην ουσία μεταφέρεται αυτό με μεγάλη ταχύτητα μπροστά και κόβει το ξύλο. Η ίδια φιλοσοφία είναι και στο βενζινοκίνητο στο 15 τόνους. Η διαφορά αυτών είναι ότι το ένα έχουμε βενζινοκινητήρα, ένα στο άλλο ηλεκτροκινητήρα. Και ώστε να δουλέψουμε, να μπορέσουμε να κρίνουμε πώς είναι 15 τόνους και 8 τόνους το άλλο, έχει να κάνει με τα βάρη τα οποία έχουν τα αντίβαρα εδώ μέσα. Μια και σας αναφέραμε στη θεωρία τις διαφορές τώρα του Kinetic με του υδραυλικού, θα πάμε να δούμε και στην πράξη τώρα πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές σε σχέση με ένα παραδοσιακό μηχάνημα υδραυλικό και με ένα νέα τεχνολογίας εξελιγμένο Kinetic, πόσο πιο γρήγορα και εύκολη μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας στο σπίτι, στο μαγαζί μας ή οπουδήποτε. Βλέπουμε εδώ, το ξύλο είναι κυπαρίσι, είναι διατομής κοντά στους 20 πόντους, θέτουμε σε λειτουργία. Για λόγους ασφαλείας το μηχάνημα έχει ένα μπουτόν ενεργοποίησης και ένα λευγέ ο οποίος δίνει κίνηση στο έμβολο. Πατάμε τον μπουτόν, ενεργοποιούμε τον ηλεκτροκινητήρα και χρησιμοποιούμε το έμβολο ώστε να θέσουμε σε κίνηση το μηχάνημα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εύκολα για να κόψουμε τα ξύλα σε ό,τι μέγεθος εμείς θέλουμε. Θα δούμε τώρα το ηλεκτρικό το Kinetic. Θέτουμε σε λειτουργία το ηλεκτρομοτέρ. Απασφαλίζουμε το έμβολο με το πρώτο λευγέ και με το δεύτερο το έχουμε σε λειτουργία το μηχάνημα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορούμε να δούμε τη δουλειά που γίνεται. Πάλι κυπαρίσι ίδιο, μεγαλύτερης διαμέτρου βέβαια, κοντά στους 30 πόντους. Βλέπουμε ξεκάθαρα την ταχύτητα με την οποία έκοψε το ξύλο. Πάμε να δούμε και το βενζινοκίνητο. Θέτουμε σε λειτουργία το βενζινοκινητήρα. Αρκετά μεγάλη δύναμη, πολύ γρήγορο μηχάνημα, το ίδιο ισχύει και με το ηλεκτρικό. Η διαφορά είναι εμφανέστατη, το πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ένα Kinetic μηχάνημα από ένα υδραυλικό. Από εκεί πέρα έχει να κάνει με την επιλογή του κόσμου πόσο πίεση ή πόσο μεγάλα ξύλα θέλουν και να μπορέσουν να διαλέξουν ποιο μηχάνημα χρειάζονται πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε για τις επόμενες αγορές σας.